Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Καλημέρα στο νέο δίδυμο. Εγώ έχω μια καταμάχητη διάθεση να μιλήσω με το πρωινό δίδυμο. Ωραία, να μιλήσουμε. Εγώ παλή γνωστή. Άγια σου, μπράβο, παλή γνωστή και οι τρεις. Να πω κάτι, Υπουργέ. Επί την ευκαιρία δεν παίρνεις τα αεροπλάνα να έρθεις. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα εδώ έξω από τη στη Σαλαμίνα. Έχει ένα πλοίο, τα έχει κάνει μαντάρα στα νερά. Έχουν δοθεί οι απαραίτητες εντολές και οδηγίες από την πρώτη στιγμή και η πρώτη προσπάθεια που εκδηλώθηκε αμέσως ήταν να στεγανοποιηθεί το πλοίο που βυθίστηκε. Ναι. Έχουμε πετύχει την στεγανοποίηση στο 95%. Νομίζω ότι σήμερα ίσως το απόγευμα αρχίσει η απάντηση του πετρελαίου. Πόσο έχει, πολύ πετρέλαιο πάντα. Ώρα, έχει 3.200 τόνους. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος πλέον για διαρροή. Αυτό που έφυγε πρέπει να έφυγε την ώρα που βυθιζόταν. Έγιναν αμέσως οι ενέργειες για να αναλάβουν δύο από τις εταιρείες απορρίπανσης. Έχουν γίνει κινητοποιήσεις οι απαραίτητες. Έχει πάει γενικός γραμματέας. Θέλει προσοχή πάντως. Υπουργέ, θέλει προσοχή. Στις 2.30 γιατί... η ώρα τη νύχτα, ναι, που έγινε και ενημερώθηκα, έδωσε εντολή το πρωί αμέσως να είναι ο αρχηγός εκεί. Τι για έχει... να επιβλέπει όλων των. Τι έχει γίνει εκεί, δεν έχουμε μάθει. Τι έγινε και πώς βούλιαξε και τι. Όλα ψάχνονται. Όλα ψάχνονται γιατί εντάξει, υπάρχουν πάντα ερωτηματικά. Ναι, πάντως θέλει μια προσοχή, το ξέρετε τώρα, γιατί έτσι και γυρίζει ο καιρός. Έχει πάρει ζημιά η Σαλαμίνα, θα πάει και από τη Γλυφάδα μεριά. Εντάξει, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, για πάμε στα 10. Τι κάνετε στο Λονδίνο, αλήθεια, Υπουργέ μου? Τι κάνεις εκεί τώρα? Λοιπόν, σήμερα στις 11 η ώρα έχω συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας. Ξέρεις, μετά τον Brexit αλλάζει όλο το πλαίσιο των σχέσεων με τη Μεγάλη Βρετανία. Και παράλληλα αρχίζει η ναυτική εβδομάδα του Λονδίνου, που είναι πάντα μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα με πολύ καλές συναντήσεις και συζητήσεις για την ναυτιλία. Αλλά εγώ έχω έναν λόγο ακόμα. Έχω. Είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνω και έχω 4 ραντεβού κλεισμένα με τα P&S Nice Clubs του Λονδίνου. Είναι μεγάλοι οργανισμοί που συνδέονται με ζητήματα ασφάλισης πλοίων, ναι, και αναζητώ τρόπους, διότι θα φύγουν από το Λονδίνο, θα πάνε σε ευρωπαϊκό έδαφος λόγω του Brexit, ναι, και ήδη η Ελλάδα, πρέπει να σας πω, δεν είναι ένα θέμα που ίσως το παρακολουθείτε, αλλά μπορείτε να το δείτε, έχει ενδιαφέρον, έδειξε έγκαιρα και έγκυρα την παρουσία της, την επιχειρηματολογία της, ότι ο Πειραιάς είναι ένα από τα λιμάνια που έχει μια δυναμική ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι μία από τις έδρες που θα επιλέξουν οι εταιρείες αυτές. Μακάρι, και γιατί σηματοδοτεί, ναι, γιατί είδα άλλες χώρες, όχι στο δικό σας τομέα, και κινήθηκαν αμέσως. Δηλαδή είδα και την Ιταλία που είπε στους φοιτητές που είναι εκεί, αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα και θέλετε περάσετε από εδώ, θα σας δώσω και διαβατήριο. Εγώ πήγα στο Λονδίνο, Δημήτρη, 3 φορές. Ναι. 3 φορές στο Λονδίνο, μέσα στον χρόνο που είμαι υπουργός ναυτιλίας. Αρκεί να σας πω ότι στους Λόιτς του Λονδίνου είχε να πάει Έλληνας υπουργός ναυτιλίας, της πρώτης ναυτιλίας του κόσμου, 27 χρόνια ολόκληρα. Κοίτα, ρε, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους Λόιτς του Λονδίνου. Είναι. Στο άντρο του καπιταλισμού, λέω, Υπουργέ μου. Τώρα σε προβοκάρει τώρα όλοι οι ρετζί. Σε πειράζω. Σε προβοκάρει. Δεν πειράζει. Σε προβοκάρει. Καμιά φορά εντυπωσιάζονται όλοι αυτοί και από έναν αριστερό υπουργό και λένε τι γίνεται εδώ πέρα. Και τον λένε και πολλοί εφοπλιστές. Εδώ τώρα έχουμε συνδυαστεί με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα. Τι να κάνουμε, αφού σε αυτό το περιβάλλον ζούμε, ανταλλάξουμε δεν μπορούμε, πρέπει να προσαρμοστούμε για να δουλέψουμε. Ναι. Με την Ελντοράντο τι γίνεται, Υπουργέ μου? Για πες τώρα, μιας και έχουμε, είναι το πρώτο θέμα εδώ. Επειδή είναι μια υπόθεση που όλοι λίγο πολύ κατά καιρούς έχουμε ασχοληθεί και πρέπει να πω ότι και όταν ήμουν βουλευτής ασχολήθηκα αρκετά με αυτά τα θέματα. Ναι. Καταρχάς όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε επί μιας λαθεμένης βάσεως, γιατί η χώρα δεν είχε καθόλου εξυγχρονίσει το θεσμικό της πλαίσιο σε ό,τι αφορά
τη μεταλλευτική της πολιτική. Ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, από εκεί ξεκινάνε όλα. Πότε είχε πρωτογίνει αυτή η επένδυση, σε ποια περίοδο ρε παιδί μου, πότε είχε πρωτόγίνει. Η ιστορία έχει πάνω από 15 χρόνια. Που ξεκινάει, ήταν άλλη εταιρεία στην αρχή. Ήταν άλλη εταιρεία, δεν θυμάσαι που ήταν κλειδωμένοι μέσα οι μεταλλεργάτες, οι μεταλλορύχοι. Ναι, που θέλανε σόγια καλά να δουλεύουν. Είναι μια ιστορία γνωστή. Είναι γνωστή η ιστορία, είναι πολλά χρόνια. Ναι, αλλά σας κατηγορεί τώρα η αντιπολίτευση ότι στην πραγματικότητα δεν θέλετε. Όχι, θέλετε να τους διώξετε. Νομίζω θα πω το εξής. Με πολύ ψυχραιμία και νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική η αντιπολίτευση στο ζήτημα αυτό. Και πρέπει να πω και να το πω έτσι με πολύ σαφή τρόπο ότι και ο Σκουρλέτης και ο Σταθάκης χειρίστηκαν το θέμα με μεγάλη ψυχραιμία και με έναν τρόπο διάθεση να βρεθεί λύση. Σας λέω λοιπόν κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό, ότι πάνω από 15-17 αδειοδοτήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα από αυτή την κυβέρνηση σε επιμέρους ζητήματα που έπρεπε να αδειοδοτηθούν. Πρέπει να καταλάβουν και οι επενδυτές. Γιατί από τη μια μεριά και εμείς λέμε ότι η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Από την άλλη δεν μπορούμε ασίδωτα και με έναν τρόπο που ίσως έχουν μάθει και που δεν κάνουν στον Καναδά. Στον Καναδά, επειδή προήγηψε αυτό το θέμα, κατά καλή συγκυρία, χθες μιλούσα με έναν Έλληνα καθηγητή που είναι εκεί, φίλο. Λοιπόν, και το ρωτούσα. Να μάθω, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, και εκεί λένε, κύριοι, θα γίνει μια επένδυση κάτω από συγκεκριμένους κανόνες. Ναι. Μπορεί να έχει ένα κόστος η επεξεργασία ή συγκεκριμένη με άλλο τρόπο. Πρέπει να επιλέξουμε αυτόν. Τι να κάνουμε δηλαδή? Πρέπει να καταστρέψουμε οτιδήποτε υπάρχει στην περιοχή? Λοιπόν, με σεβασμό και στους 2.500 ανθρώπους που δουλεύουν και κανείς δεν μπορεί να τους αγνοεί. Άρα και εσάς... με σεβασμό και στη διαμάχη που υπάρχει. Μα προφανώς δεν λέει κανείς στο τέλος, θα βρεθεί η λύση. Κατανοώντας και οι άνθρωποι της επιχείρησης ότι πρέπει να τηρηθούν μια σειρά κανόνων. Είναι ένα σύνθετο θέμα, δεν είναι ένα απλό θέμα. Έτσι. Η επένδυση αυτή είναι ένα πολύ σύνθετο. Όχι, δεν λέει κανείς ότι είναι απλό θέμα. Και ίσα ίσα η κουβέντα που γίνεται είναι αν υπάρχουν κανόνες, είναι σαφείς οι κανόνες και πρέπει να εφαρμοστούν. Και ωραία. Αν είναι αυτό μπορούν το θέμα. Να το ισχυριστούν. Προσέξτε, Δημήτρη, κύριε Λιριτζή, ναι. Μπορούν να το ισχυριστούν αυτή τη στιγμή ότι τηρούν τους κανόνες. Έτσι λένε, λένε ότι έχουν αποφάσει συμβουλίες επικρατείας, τέλος πάντων. Τώρα έχει πολιτικοποιηθεί το θέμα διότι βγήκε ο Καρανίκας και λέει στα τσακίδια. Βγαίνουν οι άλλοι, λένε θέλω εγώ κυβέρνηση άλλη. Και... εντάξει τώρα σε μια τέτοια, ξέρετε ότι αυτή η ιστορία πέρασε και αίμα με αυτή την ιστορία. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά τι έχει συμβεί επάνω, ναι. Στην περιοχή, σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, δεν θα μπούμε πάλι να ανοίξουμε όλη αυτή την ιστορία. Θέλει μια ψυχραιμία. Εγώ να σας πω κάτι. Ναι. Έχω την εκτίμηση ότι θα βρεθεί λύση. Ότι θα βρεθεί... δηλαδή θα βρεθεί λύση με την έννοια πρέπει να και αυτοί να καταλάβουν ότι πρέπει να τηρήσει. Μαθαίνω κι εγώ τώρα, κάτι μαθαίνω. Ναι, από... κάτι μαθαίνω. Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζουν να κατανοούν ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει και μια ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα, ίσως παραπάνω από αυτή που προϋπήρχε. Υπήρξε. Εσείς εκτιμάτε ότι υπήρξε και προσυνεννόηση με την αντιπολίτευση για να σπάσει το κλίμα που είχε διαμορφωθεί από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη? Κοίταξε τώρα, εντάξει, εκδηλώθηκε όλη αυτή η κίνηση. Ο καθένας δεν μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα, ας πούμε, με τον νόμο. Ότι δεν ήταν τυχαίο, δηλαδή. ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνει κανείς και να μπαίνουν και αυτοί σε τέτοιου είδους λογικές. Έχει η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Κάτσε, δύο λεπτά, Υπουργέ. Κατηγορείς τον Κυριάκο ότι έβαλε την Ελντοράντο την επομένη μέρα που μίλησε ο Τσίπρας για επενδύσεις στη ΔΕΘ. Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είμαι προφήτης, δεν έχω τέτοιες ικανότητες. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι μια πάντως συγκυρία περίεργη πώς εκδηλώθηκε όλη αυτή η αντίδραση την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα, όσο και να φωνάζει η αντιπολίτευση, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος. Διότι μετά από λίγα χρόνια, εκεί ξέρετε τι θα είναι. Το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Φωνάζαμε κάποτε που είχαμε μια αίσθηση για τον υπαρκτό σοσιαλισμό, κύριε Λιριτζή, ότι εκεί γινόταν όλα καλά.
Και όταν μετά έγινε, έπεσε και είδαμε τι καταστροφές έγιναν με, με τον μη σεβασμό πολλές φορές σε κρίσιμα ζητήματα του περιβάλλοντος και καταστράφηκαν ολόκληρες περιοχές, λίμνες και τα λοιπά. Μην τα λες αυτά, θα σε ακούσει ο Κοντονής και θα βάλει τις φωνές. Όχι, εγώ τα λέω γιατί... Διαλόγιστη ανάπτυξη. Εκείνο που λέμε, ανάπτυξη ναι, αλλά και νομίζω ότι πρέπει να το ομολογήσει κανείς, ότι τουλάχιστον είμαστε σε μια περίοδο που με εξαιρετικό τρόπο διευκολύνουμε την διάθεση των επενδυτών να έρθουν στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι. Έλα να συζητήσουμε στο λιμάνι, να δούμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, με ποιον τρόπο και με γρήγορο τρόπο, αλλά και με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ας το Παναγιώτη, γιατί είναι πίσω το ελληνικό. Είναι πίσω το ελληνικό η απόφαση για το ελληνικό και θα έχουμε άλλο θέμα εκεί. Μακάρι. Μακάρι να μην. Το ελληνικό κάνει δύο. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 12. 12. Στις 32. Σε δύο μέρες θα έχουμε καλά νέα για το ελληνικό. Α, μακάρι. Λοιπόν, σε έδωσε και μια είδηση. Μας έδωσε. Σε δύο μέρες θα συνεδριάσει το ΚΑΣ, δηλαδή. Και θα πάρει απόφαση, σου λέει. Θα έχουμε για το θέμα του Δασαρχείου άλλη πατάτα εκεί πέρα, θα λυθούν νομίζω. Εντάξει, ωραία. Καλημερίζουμε. Ευχαριστούμε. Καλή. Στα Χάρολς. Στα Λόιτς. Επειδή είστε. Άλλο, να πατσονίστε. Επειδή και οι δύο είστε άνθρωποι που μετράτε το ύψος σας με το μπόι σας και όχι με τη σκιά σας, πιστεύω ότι θα πάει καλά η εκπομπή. Εντάξει. Να είσαι καλά.